Όλα εδώ, ρε φίλε. Τα πάμε, δεν τα πάμε. Μην είσαι τόσο νευρικός, εντάξει. Δεν θα είναι δύσκολο, θα δεις. Τίποτα δεν θα είναι. Πέρα από την αλήθεια που βλέπεις, πέρα από την αλήθεια που ακούς, που διαβάζεις, που αισθάνεσαι, πέρα από την αλήθεια του θήτη και του θύματος, υπάρχει και μια άλλη αλήθεια. Όταν ο άνθρωπος ξεπερνάει τα όρια του και ο χρόνος χάνει τη σημασία του. Όταν η στιγμή γίνεται μια ολόκληρη ζωή, μια λεπτή κόκκινη γραμμή και όλα ενώνονται και το τέλος συναντάει την αρχή, αυτός είναι ο κόκκινος κύκλος. Είσαι σπάνιος άνθρωπος, το ξέρεις. Αλήθεια είσαι, δεν το λέω έτσι. Γιατί γελάς? Είσαι ο πιο καλός άνθρωπος του κόσμου. Να το ξέρεις. Το λέω εγώ. Γιατί οι άνθρωποι φαίνονται από αυτά που κάνουν. Και εσύ, αυτό που θα κάνεις είναι πολύ σπουδαίο. Σε περιμέναμε. Εμένα να μ' ακούσω όταν σου μιλάω. Εγώ δεν ξαναμιλάω. Τίποτα, τίποτα δεν ξαναλέω. Λοιπόν, πού θα πάμε να το γιορτάσουμε? Α, εγώ έχω δουλειά. Πρέπει να πάω στο γραφείο. Α, μην ακούω τέτοια. Τι δουλειά έχεις? Δεν έχει δουλειά. Έχω δουλειά. Έλα, μισή ωρίτσα μου. Να, εδώ έχει ένα ουζερί. Να πιούμε ένα ουζάκι να το γιορτάσουμε. Εντάξει, πάμε. Εκεί που τους έβγαλες πλαστά τα τιμολόγια, τρελάθηκα. Τρελάθηκα. Δεν ήταν φοβερή? Φοβερή. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι τη γλίτωσα. Λοιπόν, παιδιά. Εγώ φεύγω, Α, όχι, όχι, όχι. Ένα ακόμα. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Ένα, δεν φεύγει το γραφείο από τη θέση του. Κάτσε λίγο. Πρέπει να φύγω. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αν δεν ήσουν εσύ. Πρώτη σε μόνο να μην σε ξαναδώ, Γεια σου. Γεια σου. Έχεις τίποτα για μένα? Να, όχι σήμερα. Όχι, ρε. Καλά, άντε. Γεια. Καλημέρα. Γεια σου, Ιάκωβε. Αυτά είναι για εσάς. Ευχαριστώ. Ο κύριος Εκλέτης μέσα λείπει? Δεν ξέρω. Άστε σε μένα. Ευχαριστώ πολύ. Τίποτα. Έλα, αγάπη μου, το ξέρω ότι είσαι εδώ. Είδα το αυτοκίνητό σου κάτω. Τι έκανες, κοιμόσουνα?
Καλά, φεύγεις από το γραφείο και έρχεσαι εδώ και κοιμάσαι. Δεν τρέπεσαι? Ή μήπως δεν σε αφήνω εγώ να κοιμηθείς τα βράδια? Πού πας? Μέσα, να αφήσω τα πράγματά μου. Χριστίνα, περίμενε ένα λεπτό. Τι? Είναι ανω κάτω μέσα. Άντε καλέ. Αλεξάνδρα. Στάθη, τι θέλει η Αλεξάνδρα εδώ? Τι κάνει εδώ η Αλεξάνδρα, Στάθη? Σου μιλάω. Σου μιλάω, πες μου. Τι να σου πω, ρε Χριστίνα. Αυτό που σε ρωτάω να μου πεις. Τι θέλει αυτή εδώ μέσα, τι θέλει? Δώσε με λίγη αξιοπρέπεια. Αξιοπρέπεια, τολμάς εσύ και μου μιλάς για αξιοπρέπεια. Ωραία, μην σου πω τώρα. Πουτάνα, πουτάνα, σε σκοτώσω. Ηρέμησε, Χριστίνα, ηρέμησε. Ηρέμησε, Χριστίνα. Παράδο. Αλεξάνδρα, Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα, περίμενε. Φύγε εσύ. Φύγε να μην σε βλέπω. Πώς τη θυμάμαι εκείνη τη μέρα. Σαν να ήταν πριν από λίγο. Η ζωή μας είναι ένα τίποτα. Αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη. Έτσι. Και η δική σου θα αλλάξει από να. Φεύγω. Δεν λες τίποτα, ε. Να ξέρεις ότι αυτό που κάνεις θα το μετανιώσεις. Κύριε μου, γιατί στο ζητάω εγώ. Έλα, κάτι με. Καλό δεν είναι? Κάνει καλό και στο στομάχι, ε. Μέσα στο σπίτι μας. Στο κρεβάτι μας. Πώς γίνεται αυτό, ρε μπαμπά? Πώς μπόρεσε να το κάνει αυτό? Να πεις ότι δεν τον αγαπώ, να πεις ότι δεν τον προσέχω. Γιατί το έκανε αυτό? Εμένα όλος μου ο κόσμος αυτός είναι. Έλα, μην κλαις. Ηρέμησε, καρδιά μου. Όλα περαστικά είναι, όλα. Μια χαρά είμαι. Αν στενοχωριέστε για τίποτα δουλειές, να το ξέρετε. Δεν κάνετε καλά. Η δουλειά είναι για να τη χαιρόμαστε. Έτσι λέω εγώ. Πάντως, αν χρειαστείτε κάτι... Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
Εμπρός. Λέγεται. Ποιος είναι. Ποιος είναι. Ναι. Τρεις μέρες τώρα λοιπόν. Και ούτε ένα τηλεφώνημα δεν έκανες για να δεις που βρίσκομαι, τι κάνω. Αυτός είσαι. Αυτός είσαι, σου μιλάω. Δύσκολες ώρες είναι που βλέπεις ποιοι σε νοιάζονται και ποιοι όχι. Αλλά για μένα το να σε νοιαστεί ο άλλος δεν είναι έτσι όπως το εννοούν. Σου λένε δύο λόγια, κάνουν ό,τι στενοχωριούνται, σε χαϊδεύουν, σε αγκαλιάζουν και ύστερα συνεχίσουν τη ζωή τους σαν να μην τρέχει τίποτα. Και δεν τρέχει άμα το καλοσκεφτείς. Το πρόβλημα δεν είναι δικό τους. Μόνο εσύ νοιάζεσαι πραγματικά για μένα. Έτσι μου. Τώρα θα πιεις και θα μου πεις... Πάντως από μυρωδιά σκίζει. Και πού να δεις γεύση, αλλά μην το πίνεις ακόμα γιατί καίει. Για πες τώρα, βρε θεία μου. Τι συμβαίνει. Τις ιστορίες της Χριστίνας μου τις έμπνευσε. Θέλω να με βοηθήσεις. Πες μου, αν είναι κάτι που μπορώ να κάνω... Ωραία, δεν είναι εδώ. Καλά είναι. Τώρα έτσι θα μου είσαι. Άμα ήταν, θα σε έβγαλα στο γραφείο σου. Έλα, ρε, και τώρα, αφού ξέρεις. Ξέρω. Τίποτα δεν ξέρω. Καλά τώρα. Αυτό που ξέρω είναι ότι εγώ κάποτε είχα μια ξαδέρφη που δεν κολλώνε πουθενά. Δεν καταλάβαινε τίποτα. Και τώρα. Πού είναι αυτή η ξαδέρφη. Την έφαγε ο μπαμπούλας. Έτσι θέλεις να πιστεύεις. Έτσι είναι. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, πριν γνωρίσεις τον Στάθη και πριν παντρευτείτε, χρειαζόσουν κανένα. Μήπως χρωστάς τώρα σε κανέναν τίποτα. Τι σχέση έχει αυτό τώρα. Πώς δεν έχει σχέση, όλα έχουν σχέση. Κοίτα, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα και είναι δικό μου πρόβλημα. Όλα τα άλλα είναι περιττές κουβέντες. Ναι, εντάξει, καμία αντίρρηση ότι το πρόβλημα είναι δικό σου. Και ίσως κάνω και άσχημα που επεμβαίνω. Αλλά δεν είναι λύσεις αυτές που σκέφτεσαι, Χριστίνα. Δεν είναι δυνατόν τώρα σοβαρά να σκέφτεσαι να πας να το σκοτώσεις και να σκοτωθείς και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Για όνομα του Θεού. Γιατί γελάς. Για να φτάσει ο πατέρας να μου το πει, πάει να πει ότι έχει φοβηθεί πολύ ο άνθρωπος. Βλακίες. Βλακίες. Είπα εκεί πέρα κάτι πάνω στα νεύρα μου και στην απίπησή μου και ο πατέρας μου το έκανε αμέσως βούκινο σε όλο το σόι. Όχι, δεν το έκανε βούκινο σε όλο το σόι. Μόνο σε μένα το είπε. Και το είπε σε μένα γιατί ξέρει πολύ καλό ότι όταν μιλάμε συνεννοούμαστε. Ο πατέρας σου θέλει το καλό σου, σ' αγαπάει. Και εγώ το ίδιο. Και θέλω να βλέπω τη Χριστίνα που θυμάμαι, τη σούπερ πετυχημένη δικηγόρο που είναι. Αυτό θέλω. Και στο κάτω-κάτω της γραφής δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα. Νέα είσαι, ωραία είσαι, λεφτά έχεις, δόξα τω Θεώ. Και ένα από τα πιο πετυχημένα γραφεία στην Αθήνα. Γιατί δηλαδή, επειδή είμαι ο Στάθης βλάκας. Ωραία, άσε το Στάθη να είναι βλάκας για τον εαυτό του και κοίταξε και εσύ τον εαυτό σου. Έτσι πρέπει. Και θέλω να σταματήσει να σκέφτεσαι όλες αυτές τις βλακίες. Εντάξει. Εντάξει. Τι κάνει η Βίκη, είναι καλά. Αυτό σε παρακαλώ να μην το ξανακάνεις, παπά. Μα ποιο πράγμα, εγώ. Το τι συμβαίνει με μένα δεν είναι ανάγκη να το μάθει όλο το σόι. Μα ποιο σόι, μόνο εγώ στη Βίκη. Άσε, παπά. Άσε τους, ξέρω πολύ καλά. Και αυτούς και το ενδιαφέρον τους. Μόνο για τα άσχημα και για τα δυσάρεστα μας θυμούνται όλοι. Για τίποτα άλλο. Όπως τότε με τη μαμά, θυμάσαι. Σκοτώθηκαν τότε όλοι να συμπαρασταθούν. Και τώρα... Άντε να μην πω. Όλοι δήθεν ενδιαφέρονται. Μωρέ, μη
μου κλεισά. Δεν κλαίω, δεν κλαίω. Θα περάσει, θα δεις. Ξέρω πως νιώθεις, αλλά θα περάσει. Κανείς δεν ξέρει τι έχω πάθει. Κανείς δεν ξέρει πόσο πονάω μαζί μου. Κανείς. Να με αφήσετε όλοι ήσυχοι. Δεν θέλω κανέναν, εγώ μόνο το Στάθη θέλω. Μόνο το Στάθη, κανέναν άλλο. Ναι, καρδιά μου, ναι, ναι. Αυτόν αγαπάω. Αυτόν θέλω. Αυτόν αγαπάω. Χωρίς αυτόν δεν μπορώ να ζήσω. Δεν μπορώ. Σταμάτα να κλαίσω. Δεν μπορώ να σε βλέπω να κλαίσω. Δεν θέλω να ζω χωρίς αυτόν. Θέλω να κλαίσω. Μην λες κουτανάκες. Προσπάθησα. Προσπάθησα πολύ. Και να το καταπιώ και να το ξεπεράσω. Για μένα δεν υπάρχει τίποτα πια. Είμαι στο τέλος. Τέλος. Στάθη. Στάθη, σε παρακαλώ. Θέλω να μιλήσουμε. Να με αφήσεις ήσυχο. Γιατί μου μιλάς έτσι. Πες μου, τι σου έχω κάνει. Άσε με να πάω πάνω. Κάτσε λίγο να μιλήσουμε, σε παρακαλώ. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Μα γιατί, πες μου, γιατί, τι σου έχω κάνει, πες μου. Σταθή, άκουσέ με, εγώ σε αγαπάω. Σε λατρεύω. Το μόνο που θέλω είναι να είμαι μαζί σου. Δεν γίνεται, Χριστίνα. Μα γιατί, εγώ το μόνο που θέλω αυτό είναι. Εγώ όμως δεν θέλω. Περίμενε, μην φύγεις, σε παρακαλώ. Θέλω μόνο να το σκεφτείς. Να το κουβεντιάσουμε. Κοίτα, εγώ σε αγαπάω, μωρό μου. Σε συγχωρώ για όσα έγιναν. Δεν με νοιάζει, ε. Το μόνο που θέλω είναι να είμαστε πάλι μαζί. Σε παρακαλώ. Σε αγαπάω, Στάθη. Εγώ δεν μπορώ να σε συγχωρέσω όμως, Χριστίνα. Αγαπάς τη δουλειά σου πάνω απ' όλα. Γιατί το λες αυτό, δεν είναι αλήθεια? Απ' την αρχή έτσι ήταν. Πρώτα η δουλειά σου και μετά εγώ. Όχι. Όχι, δεν με νοιάζει η δουλειά. Εγώ εσένα θέλω. Τη δουλειά την παρατάω αν το ζητήσεις. Κάντο για σένα, όχι για μένα. Εγώ δεν σε αγαπάω πια, Χριστίνα. Δεν κάνει να μένεις νησική. Δεν θέλω. Και χθες πάλι το ίδιο, δεν έφαγες τίποτα. Πήγα στο γραφείο σου σήμερα. Εκεί όλοι τους το ίδιο έλεγαν, λες και είχαν συνεννοηθεί. Πού είναι η κυρία Χριστίνα? Χάθηκε η κυρία Χριστίνα. Τους είπα πως είσαι λίγο άρρωστη και πως θα πας τις επόμενες μέρες. Δεν θα πας. Έκανες τόσο αγώνα για να φτιάξεις αυτό το γραφείο. Δεν το παρατάς έτσι. Πρέπει να προσέξεις τον εαυτό σου. Εγώ για καλό σου το λέω. Μη φεύγεις, μη φεύγεις. Κάτσε λίγο, να μου κάνεις παρέα. Εκεί σήμερα στο γραφείο, όλοι τους με τα πιο καλά λόγια μου μιλούσαν. Ποτέ δεν έχω ξαναδεί ξένους ανθρώπους έτσι να ενδιαφέρονται τόσο πολύ. Ακόμα και αυτός ο... πώς το λένε, ο ταχυδρόμος. Ο Ιάκωβος. Αυτός. Να δεις με τι ενδιαφέρον. Μου ρωτούσε, πού είσαι, τι κάνεις. Σ' αγαπάει όλος ο κόσμος και εσύ στεναχωριέσαι για τον έναν.
Κάνε μου τη χάρη που σου ζητάω, ε. Πήγαινε στο γραφείο σου, συνέχισε τη ζωή σου. Πάρε και τη δίκη να βγεις μια φορά έξω. Ξέρεις πόσες φορές τηλεφώνησε η κοπέλα. Θα μου την κάνεις τη χάρη, ε. Δεν ξέρω. Ήταν μια ιδέα που είχα από καιρό στο μυαλό μου. Αλλά εκείνη τη στιγμή έγινε ξεκάθαρη. Δεν ξέρω γιατί, αλλά ξαφνικά αποκρυσταλώθηκε. Και ήμουν σίγουρη πως θα γινόταν. Πως θα κατάφερνα αυτό που σκεφτόμουν. Σίγουρη. Όπως σε βλέπω και με βλέπεις. Καλημέρα. Καλημέρα. Πού είσαστε, σας χάσαμε. Ήμουν λίγο άρρωστη. Ναι, μου το είπε ο πατέρας σας. Πολύ καλός άνθρωπος. Τώρα είστε καλά. Καλύτερα. Χαίρομαι. Σας έφερα αυτά. Α, σε ευχαριστώ πολύ. Τι ευχαριστείτε, τη δουλειά μου κάνω. Εγώ χαίρομαι να φέρνω γράμματα σε ανθρώπους και εσάς. Αλήθεια, όταν δεν είστε εδώ και κάνω διανομή, μετά δεν έχω ρίξει να δουλέψω. Έλα τώρα. Αλήθεια. Όλη τη μέρα μετά σέρνομαι. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας αφήσω τώρα και εσάς να δουλέψετε. Χαιρετώ. Να σου πω. Ξέρεις μήπως κανένα καλό μέρος. Αλλά όχι, άσε. Τι πείτε μου. Μωρέ, με έχει φάει μια ξαδέρφη μου να βγούμε. Και θέλω να την πάω κάπου που να είναι όμορφα. Ξέρεις εσύ τίποτα. Για φαγητό ή για ποτό. Γιατί για ποτό ξέρω ένα πολύ ωραίο μαγαζί που πηγαίνω κι εγώ. Ναι, για ποτό λέω κι εγώ. Θα μου πεις που είναι. Ναι. Δώστε μου ένα χαρτάκι να σας το σημειώσω. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Χαιρετώ. Καλή διασκέδαση. Γεια σου, παπά. Κάτσε λίγο να σε θαυμάσω. Άσε με, μπαμπά, δεν έχω και πολύ όρεξη. Είσαι κούκλα. Ναι, ναι, ναι. Είμαι. Πες μου, ποιον πρέπει να ευχαριστήσω. Για ποιο πράγμα. Για αυτό που γίνεται. Σε βλέπω να πηγαίνεις πάλι στη δουλειά. Ετοιμάζεις να βγεις έξω. Κανέναν. Στο καλό, κούκλα μου. Δόξα του Θεού. Και πώς το ξέρεις εσύ αυτό το μέρος. Ένας φίλος μου το είναι. Ωραίος. Όχι, γιατί άμα είναι ωραίος, να το γνωρίζεις και σε εμάς. Σοβαρά τώρα, ακούς. Τι. Πρέπει να αρχίσεις να βλέπεις κανέναν άλλο άνθρωπο εκτός από τον πατέρα σου. Έλα ρε, και τώρα. Όρεξη έχεις. Καλά. Εγώ πάντως είπα κάτι. Ήρθατε τελικά. Η ξαδέρφη μου η Βίκη, ο Ιάκωβος. Χαίρο πολύ. Παραγγελία δε. Όχι. Southern Sprite. Α. Δύο.
δύο άντρες. Αυτός είναι γνωστός σου? Ναι. Εδώ δουλεύει? Όχι, ταχυδρόμωσε. Θα τον προσέχεις πάντως αυτόν. Κάτι θέλει από σένα. Αλήθεια, πέρασα πολύ ωραία. Κι εγώ. Δεν βγαίνω πολύ και το χρειαζόμουν μάλλον. Ναι, να το ξανακάνουμε τότε. Όχι αύριο. Όποτε είναι. Και αύριο δηλαδή, δεν έχω πρόβλημα. Όχι, αλήθεια, πέρασα πολύ ωραία. Από εκείνο το βράδυ είχα αποφασίσει τι θα κάνω. Το σκεφτόμουν καιρό. Αλλά τότε αποφάσισα, στα σίγουρα. Και ήξερα πως είχα βρει και τον κατάλληλο άνθρωπο για να το κάνει. Κάτσε να τα πούμε λίγο. So let's start, tear it all apart. You better run before you have a heart. Well, όλα κάποια στιγμή της ζωής τα ξεχνάμε και συνεχίζουμε τον δρόμο μας. Θα δεις, καλή μου, θα έρθει πάλι μια μέρα που θα χαμογελάς και όλα αυτά θα τα έχεις αφήσει πίσω σου. Είσαι ακόμα νέα, είσαι ωραία, είσαι όλη τη ζωή μπροστά σου, που λένε. Γενικά στο στρατό δεν πέρασε και πολύ καλά. Εκεί για να περάσει καλά πρέπει να έχεις βίσμα. Πρέπει να φύγω. Ξεχάστηκα. Σε ζάλισα με τις ιστορίες μου. Λοιπόν, ευχαριστώ για τον καφέ. Πες μου, τι έπαθες? Πες μου, τι είναι? Αυτά που μου λες για τον άντρα σου.
Θέλεις να πάω να τον βρω? Να τον βρω και να του μιλήσω. Όχι, όχι. Δεν θέλω να του πεις τίποτα. Θέλω μόνο μια χάρη. Πες μου, τι θες? Μου είναι δύσκολο ακόμα και να το πω. Πες μου, τι είναι? Όχι, όχι. Όχι, ναι. Πες μου, ό,τι θες θα το κάνω. Θα κάνω τα πάντα για σένα. Ό,τι θέλω. Ποτέ στη ζωή μου δεν ζήτησα τίποτα. Και τώρα να ζητάω αυτό. Είναι περίεργο, δεν είναι? Να ζητάω το πιο δύσκολο πράγμα στον κόσμο. Άκουσες, ναι. Δευτέρα και Τρίτη έχει απεργία. Και είπαμε με τον Τάσο και τον Χρύσο να πάμε για κάνα ψαροντούφικο. Είσαι? Είσαι, ρε, σου μιλάω. Καλά. Κάθισα και σκέφτηκα αυτό που μου είπες. Θέλω να σε βοηθήσω, αλήθεια σου λέω. Θέλω μέσα από την ψυχή μου. Αλλά σε παρακαλώ, βρες κάτι άλλο. Όχι αυτό. Αυτό θέλω, Ιακωβέ. Το θέλω σου, τίποτα άλλο. Είναι γεμάτο. Χριστίνα, δεν ξέρω. Σε παρακαλώ, μην μου το κάνεις αυτό. Δεν μπορώ, αλήθεια σου λέω, δεν μπορώ. Μην κάνω αυτή τη χάρη, μην με εγκαταλείψεις. Ποιος εγκαταλείπω? Απλά κάθισα και το σκέφτηκα και δεν μπορώ. Σε παρακαλώ. Άσε με να πάω να του μιλήσω. Θα βρούμε μια λύση. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτό σκέφτομαι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Είναι η μόνη λύση, Ιάκωβε. Σε παρακαλώ, κάνε με αυτή τη χάρη. Μην με καταλείπεις, σε παρακαλώ. Γιατί μου το κάνεις αυτό? Τι θέλεις? Θέλεις μήπως χρήματα? Όχι, δεν θέλω χρήματα. Σου ζήτησα εγώ ποτέ χρήματα. Ιάκωβε. Ιάκωβε. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Βοήθησέ με. Αυτό μόνο. Μόνο αυτό. Σε παρακαλώ. Κάνε μου τη χάρη. Καταλαβαίνεις τι μου ζητάς? Πώς θα το κάνω αυτό? Εγώ εσένα. Για τι πράγμα? Για τη γυναίκα σας, τη Χριστίνα. Εσύ ποιος είσαι? Είμαι ένας φίλος της. Άρχισε να μου στέλνει και εγκόμενος τώρα. Όχι, όχι, δεν είμαι εγκόμενος, φίλος της είμαι. Άσε ρε μεγάλε. Κοιτάξτε, η Χριστίνα έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δεν με νοιάζει η Χριστίνα, ρε. Στα αρχίδια μου, Χριστίνα. Στα αρχίδια μου κι εσύ. Άι, χάσε τώρα από μπροστά μου.
Τελικά είχε δίκιο. Τι είχε δίκιο? Εσύ φταίς για όλα. Εσύ είσαι ο μαλάκας της υπόθεσης. Ποιον είπες μαλάκα, ρε? Παράτα με, ρε. Και εσύ και αυτή, τα ακούς? Και μη σε ξανά το μπροστά μου. Καλά δεν είναι εδώ? Εμένα μ' αρέσει. Μη στεναχωριέσαι. Ακούς? Μη στεναχωριέσαι. Αυτό θέλω. Μόνο αυτό. Έχεις το όπλο? Ωραία, λοιπόν. Ας μην αργούμε άλλο, ε. Δεν υπάρχει λόγος. Αντίο, Ιάκωβε. Σε ευχαριστώ για όλα. Δεν χρειάζεται να σε σκοτώσω. Σε παρακαλώ, μην μου το κάνεις αυτό τώρα. Δεν το αντέχω. Δεν πρέπει να πεθάνεις εσύ. Αυτό θέλω, Ιάκωβε. Τ' ακούς? Αυτό θέλω. Σε παρακαλώ, κάνε μου αυτή τη χάρη. Σκότωσε με, διώξε με από αυτή τη ζωή. Δεν την μπορώ πια. Πόσες φορές πρέπει να σου το πω για να με πιστέψεις? Σε παρακαλώ. Σκότωσέ με. Θέλω να πεθάνω. Θέλω να με σκοτώσεις. Κάνε μου αυτή τη χάρη. Σου λέω δεν πρέπει να πεθάνεις εσύ. Εσύ είσαι καλή. Μα το θέλω. Και θέλω να το κάνεις εσύ. Ο φίλος μου. Αυτός έπρεπε να πεθάνει. Όχι. Πρέπει να ζήσει. Να ζει και να πονάει. Να μετανιώνει κάθε μέρα τη ζωή του που με έκανε να πεθάνω. Αυτός έπρεπε να πεθάνει και πέθανε. Τον σκότωσα. Τι? Σκότωσα τον άντρα σου. Σκότωσες τον Στάθη? Σκότωσες τον Στάθη? Γιατί? Ποιος σου είπε να τον σκοτώσεις, Ιάκωβε? Εγώ έπρεπε να πεθάνω. Γιατί τον σκότωσες? Για σένα το έκανα. Εγώ έπρεπε να πεθάνω. Και αυτός έπρεπε να ζει. Να ζει και να πονάει. Να μετανιώνει κάθε μέρα για αυτό που μου έκανε. Γιατί τον σκότωσες? Εγώ πρέπει να πεθάνω. Θα πεθάνω. Θα πεθάνω. Στον κάτω! Σκότωσες!
Πρόσταξε με, Ιάκωβε! Δεν μπορώ να ζω χωρίς αυτόν, δεν μπορώ! Δεν αντέχω αυτή τη ζωή, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, σηκώθωσε. Σε παρακαλώ, Ιάκωβε, σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να ζήσω πια χωρίς αυτόν. Όχι έτσι, Ιάκωβε. Όπως είπαμε. Όπως είπαμε. With the moon and my scars.